Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Γιώργος Βελεγράκης. Είμαι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΕΚΠΑ, στην Αθήνα. Και εδώ πέρα είμαι καλεσμένος ακριβώς διότι ασχολούμαι και ερευνητικά και διδακτικά, διδάσκω αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο, ζητήματα γύρω από περιβαλλοντικές συγκρούσεις και γενικότερα το περιβάλλον ως διακύβευμα. Η διδακτορική μου διατριβή ήταν ακριβώς για το ζήτημα των σκουριών. Είναι ένα θέμα το οποίο κάπως έχω εντρυφήσει σε αυτό. Αλλά οφείλω να πω έτσι εισαγωγικά ότι είμαι ερευνητής. Και είμαι έτσι, πώς να το πω, από την πλευρά της πανεπιστημιακής έρευνας. Και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και ειδικά στο ζήτημα των σκουριών, ειδικά στο ζήτημα της Χαλκιδικής, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι κάτοικοι. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, όσο και αλληλέγγυος, μάλλον να μιλήσω προσωπικά να είμαι, όσο και αν επισκέφτηκα πολλές φορές την περιοχή, μετήχα σε κινητοποιήσεις, σε πορείες κτλ., προσφέρουμε έναν επιστημονικό λόγο. Τασόμαστε, εγώ προσωπικά τάσουμε υπέρ των κινητοποιήσεων των κατοίκων. Παρ' όλα αυτά, αυτοί και αυτές βιώνουν την καθημερινότητα της καταστολής, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, της οικονομικής και κοινωνικής δυσπραξίας που δυστυχώς συνοδεύει το κομμάτι της συγκεκριμένης επένδυσης. Επομένως, και εγώ με πολύ χαρά θα ακούσω μετά και άτομα από την Επιτροπή της Μεγάλης Παναγιάς που θα μας πούνε πιο και πώς οι ίδιοι και οι ίδιες το βιώνουν. Το δεύτερο που θέλω να πω εισαγωγικά είναι ότι, επειδή έτσι παρακολούθησα και την προηγούμενη συζήτηση, θεωρώ ότι το περιβαλλοντικό ζήτημα ευρύτερα και προφανώς και το ζήτημα των σκουριών είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Είναι ένα κοινωνικό, πολιτικό και τα λοιπά οικονομικό ζήτημα. Απομακρύνομαι πάρα πολύ από σκέψεις ή προσεγγίσεις και φαντάζομαι, δεν λέω και κάτι φοβερά πρωτοπόρο, από σκέψεις που θεωρούν το περιβάλλον ως ένα ενιαίο πράγμα. Ότι όλοι είμαστε κάτω από μια ενιαία σκέψη, ενιαία στέγη που ονομάζεται περιβάλλον και αυτό δεν έχει διαφοροποιήσεις. Αυτό έχει πάρα πολλές διαφοροποιήσεις. Στα αγγλικά, τελευταία, μπαίνει πολύ συχνά η λέξη environments στον πληθυντικό αριθμό, ακριβώς για να δείξει αυτή την πολλαπλότητα, ίσως δεν είναι τόσο εύκολο να το πούμε στα ελληνικά, τα περιβάλλοντα, αλλά για να δείξει μια πολλαπλότητα διαφορετικών αναπαραστάσεων, σχέσεων και διαδικασιών με αυτό που ονομάζουμε φύση, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, έχει μέσα του και μια ιστορία και μια πολιτισμική ταυτότητα και συγκεκριμένες παραγωγικές, οικονομικές δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με αυτό. Έτσι, για παράδειγμα, στην προηγούμενη στην προηγούμενη συζήτηση που υπόθηκε ότι περιβαλλοντική προστασία εναντίον οικονομικής ανάπτυξης, που αρκετές φορές έρχεται σαν δίπολο κυρίως από το δυτικό τρόπο σκέψης, σε πολλές περιπτώσεις, όπως υπόθηκε και από τον προηγούμενο εισηγητή και συμφωνώ με αυτό, έχουμε δει ότι ειδικά σε αυτό που ονομάζεται παγκόσμιος νότος, να λένε ότι έχουμε οικονομική δυσπραξία ή καταστολή, ό,τι θέλετε, ακριβώς επειδή εσείς, ο παγκόσμιος βοράς, εκμεταλλεύεστε το περιβάλλον μας. Δεν είναι τυχαίο όλη αυτή η συζήτηση για την Αφρική, για παράδειγμα. Η Αφρική είναι ένας χώρος, μια ήπειρος, η οποία παρέχει πρώτες ύλες εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον παγκόσμιο καπιταλισμό, στον παγκόσμιο βορρά, ο οποίος τώρα, αυτή τη στιγμή που περνάμε σε μια κατάσταση, για παράδειγμα, ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και πάλι αυτές οι χώρες βιώνουν μια περιβαλλοντική υποβάθμιση, ακριβώς διότι εκεί βρίσκονται οι πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για τη δικιά μας ευημερία, αν θέλετε. Βέβαια, όπως υπάρχει μια πολλαπλότητα στον παγκόσμιο νότο, υπάρχει και μια πολλαπλότητα στον παγκόσμιο βορρά. Δεν είμαστε σε ένα ενιαίο πλαίσιο, δεν έχουμε τις ίδιες περιβαλλοντικές απολαβές, να το πω έτσι, εμείς και η Ολλανδία, για παράδειγμα, αλλά, όπως και πάλι υπόθηκε στην προηγούμενη τοποθέτηση,
είμαστε σχετικά τυχερές ως κομμάτι κάποιων παροχών που δυστυχώς, έτσι όπως είναι με τον άνισο τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται έτσι και αλλιώς ο καπιταλισμός, βαραίνει κάποιοι άλλοι, πληρώνουν ένα κομμάτι της δικιάς μας ευημερίας. Τέλος, μάλλον μπαίνω στην ουσία της τοποθέτησης, θα γυρίσω στις σκουριές πλέον, και έχω ετοιμάσει ένα κείμενο το οποίο λίγο θα το διαβάζω, λίγο θα σας το λέω, κυρίως για τη δικιά μου ευκολία και για να κρατήσω έτσι το χρόνο, τον οποίο ήδη έφαγα 5 λεπτά αρχικά. Λοιπόν, πέρσι σχεδόν έτσι κάποιοι ερευνητές από το εξωτερικό μου είχαν ζητήσει να συμβάλλω σε ένα βιβλίο που βγαίνει για την έννοια της ασφυξίας, το suffocation που λέμε στα αγγλικά. Με την έννοια της ασφυξίας, οι επιμελητές του βιβλίου δεν αναφέρονται μόνο στη δυσκολία αναπνοής, στη κυριολεκτικά, αλλά στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ασφυξία. Πώς οι άνθρωποι ασφυκτιούν στις κοινωνικές συνθήκες που ζουν στην πόλη και στις περιφέρειες. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ασφυξία. Και πολύ περισσότερο, τι σημαίνει η περιβαλλοντική ασφυξία. Και να σας πω την αλήθεια, κατευθείαν το μυαλό μου πήγε στη Χαλκιδική. Στις Κουριές, όπου οι κάτοικοι έχουν εξαναγκαστεί να ζουν με μια εξόρυξη χρυσού δίπλα τους. Γιατί νομίζω πως ο καλύτερος τρόπος για να περιγράψουμε την εμπειρία των σκουριών ή των κατοίκων της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής ευρύτερα τα τελευταία πολλά χρόνια, νομίζω είναι να δώσουμε αυτή την εικόνα της ασφυξίας και να προσπαθήσουμε να αποδομήσουμε ή τέλος πάντων να δούμε ποιες πτυχές περιλαμβάνει αυτό το κομμάτι που εγώ ονομάζω ασφυξία. Έτσι θα σας πω τέσσερις πτυχές που εγώ βλέπω σε σχέση με αυτή την επένδυση. Το πρώτο έχει να κάνει με την ιστορία. Είναι γεγονός ότι τα μεταλλεία και η εξορύξη μεταλλευμάτων αποτελούν πάντα ένα οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό κεφάλαιο για την περιοχή κατά την εκάστοτε ιστορική περίοδος. Και είναι πράγματι ότι έτσι έγινε σε ένα μεγάλο βαθμό και στη Βορειοανατολική Χαλκιδική. Υπάρχουν αυτό που λέμε ιστορικές εξορύξεις. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μια ιστορία μακραίωνης, συνεχούς και αδιάλειπτης εξορυκτικής δραστηριότητας. Αυτό το υπογραμμίζω γιατί η ελληνικός χρυσός, ήδη από το 2013, τότε που έκανα και πιο εντατικά την έρευνά μου στην περιοχή, τότε που έβγαζε τα μεταλλευτικά νέα, ένα έντυπο που μοίραζε στις μεγάλες εφημερίδες, προσπαθώντας να προωθήσει την επένδυση, έλεγε ότι η Βορειοανατολική Χαλκιδική είναι μια μεταλλευτική περιοχή. Πάντα ήταν μια μεταλλευτική περιοχή και πάντα θα είναι μια μεταλλευτική περιοχή. Μάλιστα, συνέδεε τον Δήμο Αριστοτέλη ως αυτόν που αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από τα χωριά των μεταλλεργατών. Σας διαβάζω ένα πολύ μικρό και μάλιστα υποβαθμίζοντας όλες τις άλλες δραστηριότητες πέραν της μεταλλευτικής. Σας διαβάζω ένα γρήγορο απόσπασμα από τα μεταλλευτικά νέα που βγαίναν τότε, που είναι του Δεκεμβρίου του 2013. Οι κάτοικοι της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής ασχολούνταν ως επιτοπλίστων στα μεταλλεία. Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Χαλκιδική, κυρίως την Κασάνδρα και τη Σιθωνία, η περιοχή των αδημοχωρίων αναπτύχθηκε αποκλειστικά και μόνο από τις μεταλλευτικές δράσεις. Παράλληλα, στα μέσα της δεκαετίας του 70 άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους η αλευτική, η αγροτινοτροφική και η τουριστική δραστηριότητα σε οργανωμένες δομές. Οι νέες ελπιδοφόρες παραγωγικές δραστηριότητες αφορούσαν κυρίως τους κατοίκους του παραλιακού μετόπου, όπως αυτό συντίθεται από τους οικισμούς της Ιερουσού, των Νέων Ρόδων, της Ουρανόπολης και της Αμουλιανής. Ωστόσο, η εξέλιξη των πραγμάτων απέδειξε ότι η αλιεία, η κτηνοτροφία και ο τουρισμός λειτουργήσαν μόνο ως πηγή συμπληρωματικού εισοδήματος. Η μεταλλευτική δραστηριότητα ήταν και θα είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για την πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής. Είναι όμως πράγματι έτσι? Είναι μια ιστορία αποκλειστικά μεταλλευτικής δραστηριότητας? Εγώ λέω ότι δεν είναι, αν επιλέξουμε να δούμε την ιστορία διαφορετικά ή αν προσπαθήσουμε να εστιάσουμε και σε άλλες πτυχές. Πάλι σας διαβάζω ένα απόσπασμα από έναν Άγγλο γεωγράφο που ήδη από το 19ο αιώνα είχε επισκεφτεί την περιοχή και έγραφε τότε, ο William Lake. Τα εν λόγω μεταλλεία, τότε υπήρχε ακόμα η τότε εκμετάλλευση χαλκού, βρίσκονται περίπου μισή ώρα από το Ίσβορο. Ίσβορο είναι η σημερινή Στρατονίκη.
μεταξύ δύο ολόφων σε ένα βαθύ φαράγγιο όπου το τρεχούμενο νερό εξυπηρετεί την πλήση του ακατέργαστου μετάλλου και γυρίζει τον τροχό για να λειτουργήσουν τα φυσερά του καμινιού. Η όλη λειτουργία γίνεται με τον πιο απρόσεκτο τρόπο. Η σωρή κατεργασμένου μεταλλεύματος στην πλευρά του βουνού κάτωθεν των σημερινών δραστηριοτήτων δείχνουν την εκμετάλλευση της περιοχής, το μέγεθος και την υποβάθμιση που υπόκεινται οι κάτοικοι και ο τόπος. Άρα θέλω να δείξω ότι ακόμα και από τον 19ο αιώνα αυτή η παραγωγική δραστηριότητα που εμφανιζόταν ως μια διαδικασία σύμφυτη με τον τόπο, ακόμα και από τότε είχε έντονα ζητήματα, έντονα προβλήματα που δεν αφορούσαν μόνο το περιβάλλον αλλά και την ποιότητα ζωής των τότε κατοίκων. Και έτσι, αν ακολουθήσουμε αυτό το νήμα, μπορούμε να εστιάσουμε σε άλλες πτυχές της ιστορίας του 20ου αιώνα και να μην εστιάσουμε μόνο στο ότι υπήρχε μια μεταλλευτική δραστηριότητα που ξεκίνησε και πήγαινε μέχρι να φτάσουμε σήμερα στην Eldorado Gold. Γιατί πράγματι, αν ακολουθήσουμε την πτυχή της εταιρεία, λέει μόνο ότι είχαμε τα μεταλλεία Κασάνδρας, πήγανε στην Γαλλοοθωμανική εταιρεία, πήγανε στην εταιρεία Μποδοσάκης, πήγανε στην TVX Gold, φτάσαμε σήμερα στην Eldorado Gold. Πράγματι, υπήρχαν μια διαδικασία μεταβιβάσεων. Όμως, αν εστιάσουμε σε άλλες πτυχές, μπορούμε να δούμε και μια άλλη ιστορία της Χαλκιδικής και τη θεωρώ σημαντική. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να εστιάσουμε στο 1977, που έγιναν μεγάλες απεργίες των μεταλλεργατών, όπου αναδείχνυαν τις σκληρές συνδίκες εργασίας και τη μικρή αμοιβή τους, η οποία κράτησε μια απεργία που κράτησε 28 μήνες, καταστάλθηκε, οι κάτοικοι το γνωρίζουν και καλύτερα, και είχε υποστεί πολύ μεγάλη βία από την πλευρά της αστυνομίας. Ή αν θέλετε να εστιάσουμε στη δεκαετία του 90, όπου και οι κάτοικοι τότε για σχεδόν 10 χρόνια, από το 1995 μέχρι το 2003, αντιδρούν στην τότε εγκατάσταση μονάδας χρυσού στην περιοχή, από την τότε εταιρεία, την TVX, όπου και πάλι είχαμε ισχυρές κινητοποιήσεις, με ισχυρή καταστολή και πάρα πολλές διαδικασίες, οι οποίες φτάσανε περίπου μέχρι το 2003, όπου σταμάτησε μια τότε δραστηριότητα. Άρα, θέλω να πω, και αυτό είναι το πρώτο μου σημείο, ότι η Eldorado Gold θέλει να διαμορφώσει μια ταυτότητα για την περιοχή που έχει να κάνει με ένα και μόνο συγκεκριμένο παραγωγικό και οικονομικό υπόδειγμα. Να διαμορφωθεί μια ιστορική και πολιτισμική ασφυξία, όπως τη λέω εγώ, που ταυτίζει τη βορειοανατολική Χαλκιδική αποκλειστικά με τις εξορίξεις. Απέναντι σε αυτή την ασφυξία υπάρχει μια άλλη ιστορία που πρέπει να βγαίνει συνεχώς στο δημόσιο διάλογο. Μια ιστορία άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων, μια ιστορία περιβαλλοντικών αγώνων, μια ιστορία εργατικών κινητοποιήσεων που δείχνουν ότι οι εξορίξεις δεν ήταν ποτέ φιλικές προς το περιβάλλον, τον τόπο, την καθημερινή ζωή ή την τοπική οικονομία. Το δεύτερο σημείο που θέλω να εστιάσω είναι αυτό που ονομάζω οικονομική ασφυξία. Για να το κάνουμε αυτό θα περάσω πολύ γρήγορα, πιθανώς σε πολλούς και πολλές να είναι γνωστά, αλλά θα πω λίγο γρήγορα κάποια οικονομικά δεδομένα για την Eldorado Gold. Αν και είναι δύσκολο να γίνει μια αυστηρή εκτίμηση των μεγαλύτερων εταιριών εξόρυξης χρυσού παγκοσμίου, λόγω των πολλών διαφορετικών κριτηρίων σε σχέση με την παραγωγή, την κεφαλαιοποίηση, την τιμή της μετοχής τους, το λειτουργικό κόστος κτλ., η Eldorado Gold θεωρείται σταθερά μία από τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της παγκοσμίως. Αυτό, κυρίως ό,τι αφορά την κεφαλαιοποίησή της. Αυτό το πετυχαίνει κυρίως μέσα από μία στρατηγική εξορίξεων που βασίζεται στο χαμηλό λειτουργικό κόστος. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε Eldorado Gold με αυξημένες, να το πω έτσι, επενδύσεις στην περιοχή. Πάντα κινείται σε ένα πλαίσιο του χαμηλότερου δυνατού λειτουργικού κόστους. Και αυτό το ξέρω και προσωπικά, γιατί μελετάω εδώ και πολλά χρόνια, ακόμα και μετά τη συνέχεια, ακόμα και μετά το τέλος του διδακτορικού μου, έχω μία μανία και βλέπω κάθε χρόνο τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας, η οποία εστιάζει πάρα πολύ στο ότι θα κάνουμε τις μικρότερες δυνατές επενδύσεις στην περιοχή, τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική προστασία και θα κρατήσουμε όσο μπορούμε το λειτουργικό κόστος χαμηλότερο. Είναι προφανώς στρατηγική πολλών εταιριών, αλλά ειδικά η Eldorado είναι πρωτοπόρο σε αυτό, σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.
Το δεύτερο που κάνει πολύ χαρακτηριστικά η Eldorado είναι να χρησιμοποιεί μια στρατηγική μεταφοράς θετικών εκτιμήσεων για μελλοντικές εξελίξεις. Από το 2000, από τότε που ξεκίνησε σχεδόν, το 2011, κάθε χρόνο μας λέει ότι η επόμενη χρονιά θα είναι η χρονιά της απογείωσης. Δηλαδή θα είναι η χρονιά όπου το έργο των σκουριών συγκεκριμένα θα είναι αυτό που θα φέρει, θα είναι η ναυαρχίδα των έργων της παγκόσμια. Αυτό το έκανε το 2013 για το 2014, το 2014 για το 2015 κτλ. Αυτό το κάνει, είναι μια πρακτική της υψηλής εκτίμησης αποθεμάτων μεταλλεύματος. Είναι μια πρακτική που την ακολουθούν πράγματι όλες οι εταιρείες εξόρυξης χρυσού. Και γιατί το κάνω αυτό? Γιατί με αυτόν τον τρόπο διεκδικούν επιπλέον χρηματοδοτήσεις, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και αύξηση της τιμής της μετοχής της. Άρα ένας δεύτερος τρόπος που δημιουργεί αυτή την κατάσταση είναι υποσχόμενη συνεχώς ότι θα εκμεταλλευτώ όλο και πιο σκληρά την περιοχή, ανεξάρτητα άμα το υλοποιεί ή όχι. Το τρίτο σημείο που επίσης είναι πάρα πολύ γνωστό για το οικονομικό κομμάτι είναι το σχεδόν μηδενικό αντίτιμο που πλήρωσε η Eldorado Gold για να πάρει τα μεταλλεία Κασάνδρας. Και αυτό το υπογραμμίζω γιατί στο κόστος των λειτουργιών των εταιριών το αρχικό κεφάλαιο επένδυσης, δηλαδή η γη, είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος το οποίο προσπαθούμε να το καλύψουμε. Η Eldorado το γνωρίζετε φαντάζομαι, το πήρε σχεδόν τζάμπα το 2004 τότε με την νομοθεσία Πάχτη. Το τελευταίο κομμάτι έχει να κάνει με τις απευθείας δημόσιες χρηματοδοτικές στηρίξεις που παίρνει η εταιρεία. Έχει πάρα πολλές διαφορετικές οδούς από τις οποίες παίρνει άμεση δημόσια χρηματοδότηση. Θα σας αναφέρω μόνο τρεις, ενώ σας λέω υπάρχουν πολλές περισσότερες. Το πρώτο είναι ότι συνεχώς, σχεδόν από την ίδρυσή της, η εταιρεία λαμβάνει ένα δάνειο γενικών εταιρικών σκοπών από το καναδικό κράτος, από μια ειδική υπηρεσία του καναδικού κράτους, και εδώ είναι και μια παρένθεση πώς λειτουργεί το ίδιο το κράτος του Καναδά σε σχέση με τις εταιρείες εξόρυξης. Τις θεωρεί ως πρωτοπόρες και άρα τις χρηματοδοτεί για να κάνουν αυτές τις επιθετικές επενδύσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου. Το δεύτερο και από τα πιο πρόσφατα είναι, και σας λέω πάλι, είπα ψήγματα, δεν είναι όλη η στρατηγική της, το συνολικό δανεισμό ύψους 680 εκατομμυρίων ευρώ που πήρε τώρα πρόσφατα, που ήταν η συζήτηση των τελευταίων 2 ετών, μετά το νέο επενδυτικό σχέδιο, μετά τη νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κτλ., που προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και διάφορες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Μπορεί και είναι πιθανώς, υπάρχει μια συζήτηση πλέον ότι μπορεί και να σταματήσει αυτή η χρηματοδότηση. Πάντως ήδη έχει καλύψει το 50%. Έχει πάρει ήδη στα χέρια της το 50% αυτού του ποσού. Και γενικά, σκεφτείτε ότι μια επένδυση Χ, αυτή τη στιγμή η Eldorado, το 80% αυτής της επένδυσης Χ, και λέω Χ γιατί τα νούμερα ακούγονται κάθε φορά τεράστια, το 80% όπως και να είναι αυτή της επένδυσης Χ, το καλύπτει από δημόσια χρηματοδότηση. Από δικά μας λεφτά, όπου τα δικά μας είναι ευρύτερα. Είτε απευθείας ελληνικά, είτε ευρωπαϊκά. Γιατί έχει δύο, δηλαδή τα πήρε και από το Ταμείο Ανάκαμψης το ελληνικό και έκανε και μια αίτηση χρηματοδότησης απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός μηχανισμού που υπάρχει ως κομβική επένδυση κτλ. Και ο τρίτος τρόπος, που είναι επίσης αρκετά γνωστός, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, έχει βγει πολύ στην επιφάνεια μέσω μιας Ολλανδικής ΜΚΟ, που είναι το διαπλεγμένο σύστημα εταιριών και υποεταιριών που έχει, έτσι ώστε να φοροαπαλλάσσεται ή να φοροαποφεύγει. Πολύ γρήγορα σας λέω, όπως το κάνουν και πάρα πολλές άλλες εταιρείες, αλλά οι εταιρείες εξόρυξης χρυσού είναι πρωτοπόροι σε αυτό, φτιάχνουν μία σειρά από μικρότερες θυγατικές εταιρείες. Αυτές πάνε σε ακόμα μικρότερες εταιρείες, που τελικά καταλήγουν να υπάρχει ένας υπάλληλος στα Μπαρμπέιντος. Πράγματι, η Eldorado το 2015 δήλωνε παγκόσμιο ότι έχω έναν υπάλληλο στα Μπαρμπέιντος, ο οποίος το έκανε μόνο και μόνο για να δηλώνει ότι υπάρχει υπόσταση της εταιρείας εκεί, γιατί τα νησιά Μπαρμπέιντος είναι ένας γνωστός φορολογικός παράδεισος, όπου μπορείς να πας εκεί μέσα από διαφόρων οδών, φτάνουν εκεί τα λεφτά και τελικά δεν υπάρχει καμία φορολόγηση. Και εδώ να πω ένα σημείο και για το ελληνικό πλαίσιο, ότι παραδείγματος χάρη εγώ
η Ολλανδική εταιρεία, η Σόμο, τότε η ΜΚΟ, που αποκάλυψε αυτό το σύστημα, το έκανε ακριβώς γιατί είχε πρόσβαση στα Ολλανδικά δεδομένα. Δηλαδή, το πιο αστείο της υπόθεσης είναι ότι η Ελντοράντο της Ελλάδας, η ελληνικός χρυσός της Ελλάδας, ως τη γατρική της Ελντοράντο, διοικείται, δεν ξέρω αν διοικείται ακόμα, από έναν συνεταιρισμό εργαζομένων στην Ολλανδία. Από μια συνεταιριστική δομή, και αυτό το κάνανε γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν είχαν ευθύνη οι μέτοχοι ως προς τις πιθανές συνέπειες. Και το λέω αυτό γιατί οι μεν Ολλανδοί το βρήκανε μέσω της δικιάς τους έρευνας, εγώ προσωπικά το βρήκα μέσα από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Δηλαδή, επειδή η Ελντοράντο είναι εισηγμένη και στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, είναι υποχρεωμένη από τον Αμερικάνικο νόμο, τέλος πάντων, περί κεφαλαιοποίησης κτλ., να καταθέτει πολύ αυστηρά τη δομή της εταιρείας της. Αυτό δεν μπορείς να το βρω πουθενά στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία διαφάνεια ώστε να καταλάβεις πώς λειτουργεί αυτή η εταιρεία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κτλ. Και αναγκάζεσαι να τα βρεις, και εγώ τυχερός ήμουνα, μέσω διαφόρων οδών να φτάσεις δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Άρα, αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Θεωρώ ότι υπάρχει μια οικονομική ασφυξία στην περιοχή. Τώρα σας έδωσα την εικόνα μόνο του τρόπου με τον οποίο τελικά αυτή η εταιρεία δεν αφήνει οικονομικές απολαβές στον τόπο, παρότι διαφημίζει συνεχώς ότι κάνει το διαφορετικό. Δεν έπιασα καθόλου το ζήτημα των εργαζομένων και της απασχόλησης, όπου είναι μια μεγάλη πληγή, γιατί τα νούμερα που ακούγονται είναι πάντα τρελά, που δεν ανταποκρίνονται ποτέ στην πραγματικότητα. Αλλά και πολύ σημαντικό είναι, και πάλι κάτοικοι έχουν τον πρώτο λόγο και το ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα, είναι ότι σε συνδυασμό με αυτά που έλεγα πριν για την ιστορική έτσι, μεταλλευτική δραστηριότητα της περιοχής, δεν μπορούν να αφήσουν οποιαδήποτε άλλη παραγωγική δραστηριότητα να υπάρχει στην περιοχή. Το δάσος των σκουριών ξαφνικά, κάτοικοι το ξέρουν, έπαψε να είναι δάσος. Δηλαδή είπαμε ότι εδώ ξαφνικά περικλείεται κτλ. Καμία άλλη παραγωγική δραστηριότητα και λόγω της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίο μεταφέρονται χρήματα σε μια συγκεκριμένη, αυτό που ονομάζεται μονοκαλλιέργεια των εξορίξεων, και είναι φαινόμενο που παρατηρείται και σε άλλες περιοχές του κόσμου, είναι το λεγόμενο Dutch disease, όπου οι εξορίξεις είναι τόσο ισχυρές σαν οικονομική δραστηριότητα που απομυζούν όλες τις άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και σε περιπτώσεις σε κάποιες χώρες στη Λατινική Αμερική ακόμα και την έννοια του κοινωνικού κράτους, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξορίξεις πετρελαίου. Το τελευταίο κομμάτι, και θα κλείσω με αυτό, είναι να δούμε και αν είδαμε μια πολιτιστική και ιστορική ασφυξία, μια οικονομική ασφυξία, μετά υπάρχουν και άλλες τρεις πτυχές που είναι ίσως και οι πιο προφανείς σε σχέση με αυτή την ασφυξία που ονομάζω εγώ. Η μία είναι προφανώς περιβαλλοντική και το αφήνω μόνο σαν τίτλο. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές χρησιμοποιείται ο όρος έγκλημα για αυτό που συνέβαινε και συμβαίνει στην Χαλκιδική. Και το γνωρίζετε όλοι και όλες, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Μετά όμως υπάρχει και μια ασφυξία κοινωνική και αυτό το ξέρουμε από την καταστολή κατά κύριο λόγο που δέχθηκαν όσοι αντιδρούσαν στη συγκεκριμένη επένδυση. Υπάρχει μια, όπως και να το κάνουμε, με διαφορετικούς τρόπους, μια καθημερινότητα, μια καθημερινή ζωή, κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί σε μια περιοχή, η οποία χωρίς να το επιλέξουν απαραίτητα, φαντάζομαι, οι κάτοικοι, δεν κινήθηκαν από ένα ιδεολογικό πλαίσιο γενικά και αόριστα, από μια ανάγκη, έτσι το ερμηνεύω εγώ, έτσι, από μια συγκεκριμένη ανάγκη, όπου έρχεται μια κοινωνική ασφυξία που τους λέει ότι πλέον το περιβάλλον δεν σας ανήκει, ανήκει σε κάποιον άλλον. Την επένδυση τη συνοδεύει πάντα μια αστυνομική καταστολή. Γνωρίζουμε τα γεγονότα της Ιερισσού, τις καταστολές της ποινικοποιήσεις κατοίκων, τα δείγματα DNA, το ότι άνθρωποι μείνανε στη φυλακή για σημαντικό χρονικό διάστημα κτλ. Και το τελευταίο κομμάτι που θεωρώ ότι υπάρχει μια ασφυξία είναι πολιτική. Είναι μια πολιτική ασφυξία με την έννοια ότι συνειδητά ή ασυνείδητα ένα περιβαλλοντικό κίνημα όπως αυτό
θέτει ζητήματα δημοκρατίας. Ενώ νομίζουμε ή μπορούμε απλοϊκά να θεωρήσουμε ότι απαντάνε σε ένα τοπικό ερώτημα για μια συγκεκριμένη επένδυση, τελικά απαντάνε σε ένα ερώτημα δημοκρατίας. Ποιος αποφασίζει, με ποιες διαδικασίες και γιατί ο δικός μας ο λόγος, η πράξη, η θέση δεν αναγνωρίζεται. Ή για να αναγνωριστεί πρέπει να είμαστε εντός ή εκτός εισαγωγικών παράνομοι και παράνομες. Για το κράτος αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νόμιμη διαδικασία που ονομάζεται μια μεταβίβαση ενός χώρου σε μια εταιρεία εξόρυξης και υπάρχει μια παράνομη πρακτική που είναι η πρακτική των κατοίκων που κινητοποιούνται ενάντια στη συγκεκριμένη εξόρυξη. Επομένως, κλείνουμε αυτό το ερώτημα. Ένα ερώτημα που δεν είναι μόνο ρητορικό, εμένα με βασανίζει πολύ, είναι σε ποιον ανήκει ο τόπος. Δηλαδή, σε ποιον ανήκει ο τόπος της Χαλκιδικής. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ανήκει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στους κατοίκους και αυτοί πρέπει να έχουν πάντα τον πρώτο λόγο. Ίσως όχι τον μόνο, δεν λέω να είναι αποκλειστικά μόνοι, αλλά έχουν τον πρώτο λόγο. Και ξαναλέω, για το κράτος, για τις διαδικασίες, για τις οικονομικές διαδικασίες κτλ. Όλα έχουν γίνει νόμιμα. Νόμιμα μεταβιβάστηκε η διαδικασία, πήγε στην Eldorado Gold. Νόμιμα έγινε αποδοχή του επενδυτικού σχεδίου του 2011. Ξανά νόμιμα έγινε νέο επενδυτικό σχέδιο το 2019, πότε ήτανε. Νόμιμα με διαβούλευση ούτε 40 ημέρων. Δηλαδή, όσο όριζε ο νόμος ότι μπορεί να υπάρχει διαφάνεια, δηλαδή να δούμε όλη τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κάπως έτσι κινήθηκε στο ελάχιστο δυνατό χρονικό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος. Και όλο αυτό ακολουθεί μια εντός εισαγωγικών νόμιμη διαδικασία στην περιοχή των Σκουριών. Η αντίδραση των κατοίκων, που εγώ δεν λέω ότι είναι μόνο αντίδραση, είναι και η καθημερινότητα. Είναι η τοπική ζωή, είναι η τοπική ανάπτυξη, είναι το τοπικό περιβάλλον, περνάει στην παρανομία. Άρα, σας αφήνω με αυτό το ερώτημα. Σε ποιον ανήκει δηλαδή τελικά ο τόπος και ποιος έχει το ζήτημα της απόφασης. Σας ευχαριστώ. Ορίστε, δεν σας άκουσα. Υπάρχει κάποιο τύπο όφελος από αυτό, εκτός από τους εργαζόμενους, αν θέλετε, τώρα με μετά τη συζήτηση να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, αλλά μόνο σύντομα θα πω ότι αν το πάρουμε. Οικονομικά. Οικονομικά αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος. Η δικιά μου έρευνα, να το πω έτσι, όσο μπορώ να κατανοώ τα οικονομικά δεδομένα κτλ. Δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος από πολλές απόψεις. Στην οικονομική γεωγραφία χρησιμοποιούμε έναν όρο που λέει ότι όταν βλέπουμε μία επένδυση, βλέπουμε αυτό που λέμε καθετοποίηση προς τα μπρος και προς τα πίσω. Δηλαδή να δούμε, έστω ότι είναι ένα μαύρο κουτί που ονομάζεται εξόρυξη χρυσού. Από πού παίρνει πρώτες ύλες, από πού παίρνει τους εργαζόμενους, από πού κινείται τέτοιο, τι μπαίνει μέσα σε αυτό το μαύρο κουτί. Και μετά κοιτάμε τι βγαίνει από αυτό το μαύρο κουτί. Το τι βγαίνει από αυτό το μαύρο κουτί είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι δεν μένει τίποτα στην Ελλάδα. Έτσι, τίποτα. Ούτε σαν φορολογικό κέρδος, ούτε σαν άμεσες επενδύσεις στην περιοχή, ούτε σαν το ίδιο το παραγόμενο του προϊόν. Έστω ότι ακόμα και να υπήρχε ένα παραγόμενο προϊόν το οποίο δεν μένει στον ελληνικό χώρο. Το τι μπαίνει σε αυτό το κουτί. Έστω ότι μπαίνει ένα κομμάτι τοπικού εργατικού δυναμικού, που όμως είναι πολύ μειωμένο σε σχέση με το πόσο θα μπορούσε να είναι, αν όλα πηγαίναν καλά και λέγανε και η τοπική κοινωνία ότι ναι, ζήτω αυτή η επένδυση, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες είναι πάρα πάρα πολύ μειωμένο το τοπικό εργατικό δυναμικό. Δεν θέλω να το πω με αυστηρότητα, γιατί αλλάζουν και δεν μπορώ να το πω. Και δεν το αρνούμε, δεν μπορώ να το πω γιατί ο μόνος τρόπος για να αποδειχθεί κάτι είναι μέσω των στοιχείων του ΑΕΔ, που και αυτό είναι περίεργο. Πάντως υπάρχουν πολλοί ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, υπάρχουν εργαζόμενοι εργολαβικών εταιριών, οι οποίες έρχονται για μια συγκεκριμένη δουλειά και φεύγουν κτλ. Πιθανώς
από τους κατοίκους να ξέρουν πολύ περισσότερο. Δεν. Τέλος πάντων, να μην πω, δεν ξέρω πόσο. Να μην θέσω συγκεκριμένο νούμερο.